ότι πράγματι αυτοί οι οποίοι διαπράττουν, προβαίνουν σε δράσεις και πράξεις που παραβιάζουν τον νόμο, που είναι έξω από τα όρια του νόμου, με πολιτικά κίνητρα και πολιτικό σκοπό, αυτοί έχουν μια ειδική μεταχείριση, ειδική θέση στο ποινικό μας σύστημα και έχουν μια ειδική μεταχείριση από το κράτος, μια μεταχείριση πολιτικών αντιπάλων και όχι ποινικών κρατούμενων, όπως προσπαθούν να μας πείσουν. Ο νόμος που ακολούθησε το 2014 και εισήγαγε στην ζωή μας τις φυλακές τύπου Γ, μας επιβεβαίωσε για μια φορά ακόμα για την ειδική μεταχείριση που η πολιτεία επιφυλάσσει απέναντι στους πολιτικούς κρατούμενους. Και πρέπει να πω ότι ενώ ο νόμος, ενώ το 187α, τα τρομοκρατικά εγκλήματα, ήταν μια διάταξη η οποία ακολούθησε απόφαση πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποστηρίχθηκε από την κυβέρνηση τότε ότι ήταν σε εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Επιταγών για τις φυλακές τύπου Γ. Καμιά Ευρωπαϊκή Επιταγή δεν υπήρχε. Οι φυλακές τύπου Γ που εισαχθήκαν με τον νόμο 4274 το καλοκαίρι του 2014 ήταν μια ρύθμιση η οποία ήταν ψευδόνυμη γιατί θεσμίστηκαν μάλλον για να απαντηθεί η συμπεριφορά ενός κρατούμενου και οι επιλογές ενός κρατούμενου, του Χριστόδουλου Ξηρού τότε, πιθανόν και άλλων κρατούμενων, οι οποίες δεν είχαν καμία σχέση όμως με το σύστημα ασφάλειας των φυλακών. Ήταν επιλογές που δεν παραβίαζαν με κανένα τρόπο το σύστημα ασφάλειας των φυλακών. Δεν υπήρχε επομένως, δεν αντιστοιχούσε το αίτημα για φυλακές υψίστης ασφαλείας, αλλά επιπλέον δεν ήταν φυλακές υψίστης ασφαλείας όπως παρουσιάστηκαν στην κοινωνία και πείσανε την κοινωνία. Είδαμε πρόσφατα ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας των ερωτώμενων τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις θεωρεί ότι πρέπει να διατηρηθούν. Οι φυλακές αυτές λοιπόν δεν είναι υψίστης ασφαλείας. Οι φυλακές είναι υψίστης ασφαλείας. Όλες οι φυλακές της χώρας είναι ασφαλείς φυλακές. Ελάχιστες είναι οι τρύπες και ελάχιστα έχουμε δει να μπορούν να αμφισβητηθούν τα συστήματα ασφάλειας ή να διαρριχθούν τα συστήματα ασφάλειας των φυλακών. Οι φυλακές αυτές είναι φυλακές υψίστης εκδικητικότητας σε βάρος των συγκεκριμένων κρατούμενων τους οποίους αφορούν. Και κατά προτεραιότητα αφορούν τους πολιτικούς κρατούμενους. Και λέω κατά προτεραιότητα γιατί ενώ για να μεταφερθεί οποιοδήποτε άλλος κρατούμενος στις φυλακές υψίστης ασφαλείας γάμα τύπου πρέπει να έχει αποδείξεις η δικαστική αρχή η οποία θα αποφασίσει για την εισαγωγή του εκεί, αποδείξεις της ιδιαίτερης επικινδυνότητάς του ως κρατούμενο, όχι ως πολίτη, όχι στη διάρκεια της ελεύθερης ζωής του, αλλά στη διάρκεια της κρατησής του, για τους πολιτικούς κρατούμενους δεν ισχύει αυτό, απλώς και μόνον για τον λόγο της παραπομπής του, με τις συγκεκριμένες διατάξεις του 187 και 187α, εισάγονται υποχρεωτικά με παραγγελία εισαγγελία στις φυλακές τύπου Γ. Στα πλαίσια όπως είπα, οι φυλακές αυτές δεν είναι υψίστης ασφαλείας, δεν αποσκοπούσαν στο να ενισχύσουν τα συστήματα ασφάλειας της φυλακής. Τα ενίσχυσαν στην πράξη, θα πω παρακάτω, αλλά θα πω πώς, με γελίο θεαματικό τρόπο, αλλά αποσκοπούσαν στην επιδείνωση των όρων έκτησης της ποινής και κυρίως των όρων εξόδου από τη φυλακή, των όρων ολοκλήρωσης της έκτησης της ποινής, επιβαρύνοντας το καθεστώς χορήγησης αδειών. Να θυμίσω ότι οι άδειες χορηγούνται για μεν τους ισοβήτες 2 χρόνια πριν από τη συμπλήρωση των 20 ετών της πραγματικής έκτησης, όταν με το προηγούμενο σύστημα ήταν 8, και για αυτούς που έχουν
άλλες καθήρξεις, πρόσκαιρη κάθηρξη, με τα 3/5 αντί για το 1/5 της ποινής. Να υπενθυμίσω ακόμα ότι με τον νόμο αυτό και ανεξάρτητα από τις φυλακές εισήχθηκε μία επιπλέον διάταξη επιβάρυνσης των όρων εξόδου, αυτό που είπα, από τη φυλακή, είναι ο ίδιος νόμος, το 4274 του 2014 που βγήκε το καλοκαίρι. Δεν χορηγείται λοιπόν η φόρνα πώληση στους κρατούμενους, στους πολιτικούς κρατούμενους, εδώ είναι σαφές, περιορίζεται σε αυτούς, εφόσον δεν έχουν παραμείνει στο σοφρονιστικό κατάστημα πραγματική έκτηση 20 χρόνων. Η επιβάρυνση είναι δραματική και τα προβλήματα που δημιουργεί, το πρόβλημα, το άνοιγμα που δημιουργεί, τεράστιο. Να πω λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα, τόσο κατά την ψήφιση αυτών των διατάξεων, όσο και μετά, σε όλο αυτό το διάστημα από τότε μέχρι σήμερα, όλων αυτών των χρόνων που μας πέρασε δηλαδή, επιχειρηματολόγησε ενάντια σε αυτές τις φυλακές και δεσμεύτηκε πολιτικά και ηθικά για την κατάργησή τους. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, καθηγητής της νομικής, ο οποίος είχε επανειλημμένα καταφερθεί ενάντια σε αυτές τις φυλακές και είχε συνυπογράψει και το κείμενο των πανεπιστημιακών και όχι μόνο και νομικών που καταδικάζουν τη θέσπισή τους, επίσης δεσμεύτηκε από την πρώτη στιγμή στις δηλώσεις του ότι θα προχωρήσει στην κατάργηση. Σήμερα μια σειρά από κρατούμενοι, μια σειρά από πολιτικούς κρατούμενους έχουν μεταφερθεί ήδη σε αυτές τις φυλακές από τις 2 του Γενάρη, έχουν μεταφερθεί σε αυτές τις φυλακές και απειλούνται από το ειδικό τους καθεστώς. Μια σειρά από κρατούμενοι έχουν ξεριζωθεί, που έχουν κάποιοι από αυτούς έχουν κάνει πάρα πολλά χρόνια στις φυλακές, στις ειδικές φυλακές, στην ειδική πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού, ειδικές φυλακές υψίστης ασφαλείας, έχουν παραμείνει 12 χρόνια στα υπόγεια του Κορυδαλλού, αντιμετωπίζοντας και πολύ σκληρές συνθήκες στην πρώτη φάση της κράτησής τους, βρίσκονται σήμερα μακριά από τις οικογένειές τους, στις φυλακές του Δομοκού, χωρίς να έχουν με οποιοδήποτε τρόπο δημιουργήσει, θεμελιώσει μια κρίση επικινδυνότητας και χωρίς να υπάρχει καμία κρίση επικινδυνότητας, γιατί πρέπει να πω ότι η μεταφορά σε ό,τι αφορά τους πολιτικούς κρατούμενους, είπα και πριν, γίνεται χωρίς τέτοια κρίση και γίνεται απλά και μόνο με παραγγελία εισαγγελέα. Χωρίς να χρειάζεται δηλαδή με κανένα τρόπο να αιτιολογηθεί αυτή η μεταφορά. Στη διάρκεια αυτών των 2 μηνών που έχουν περάσει, έχουμε δει να επιδεινώνονται οι όροι λειτουργίας αυτών των φυλακών υψίστης ασφαλείας που λειτουργούν στο Δομοκό. Έχουμε δει δηλαδή να ενισχύεται με θεαματικό, με άχρηστο, πολυδάπανο και θεαματικό τρόπο το σύστημα της εξωτερικής φρούρησης των φυλακών. Δεκάδες αστυνομικοί έχουν παραταχθεί να επιτηρούν το κτίριο, άβρες έχουν τοποθετηθεί μέσα και έξω από το κτίριο που στρέφουν τα πολυβόλα στον οι μάνικες, δεν ξέρουμε τι είναι αυτά, στον επισκέπτη, λες και ο επισκέπτης που πλησιάζει τις φυλακές, τι θα τον κάνουν, θα τον πολυβολήσουν αν προχωρήσει, δεν μπορώ να φανταστώ. Το προσωπικό, το σοφρονιστικό αυτών των φυλακών επιχειρεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του νόμου με τρόπους που είναι από προσβλητική και ξεφτελιστική έως γελή. Ας πούμε το φαγητό που πήγαμε εκείνες τις πρώτες μέρες μετά τη μεταγωγή στους κρατούμενους προκειμένου να ελεγχθεί για όρους υψίστης ασφαλείας, πετάχτηκε μέσα σε μία νάιλον σακούλα και δόθηκε μέσα σε αυτή την νάιλον σακούλα στους κρατούμενους για να το φαν, αν θα μπορούσαν. Οι συνθήκες ελέγχου των εισερχόμενων στη φυλακή για να κάνουν ένα επισκεπτήριο στους συγγενείς τους έχουν και αυτές αγριέψει με τρόπο που δεν είναι κατανοητός σε μία, ιδιαίτερα σε μία κυβέρνηση η οποία έχει δηλώσει ότι αυτό το πράγμα θα το σταματήσει και θα το κλείσει.